Ο πρόεδρος της Ουκρανίας υποστηρίζει ότι η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει 8.000 αεροπορικές επιδρομές και έχει εκτοξεύσει 4.500 πυράβλους σε όλη τη διάρκεια του πολέμου. Το όπλο που φοβάται περισσότερο το Κίεβο αυτή τη στιγμή είναι τα ιρανικά drones καμικάζι. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από το Σάββατο έως το Σάββατο καταρρίφθηκαν περισσότερα από 40 ιρανικά επιθετικά drones, ένας σημαντικός αριθμός ρωσικών πυράβλων, 6 επιθετικά ελικόπτερα των κατακτητών, αρκετά από τα αεροπλάνα τους. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα μεταφράζεται σε εκατοντάδες ζωές Ουκρανών που σώθηκαν. Η Ρωσία ανακοίνωσε το Σάββατο ότι αποχωρεί από τη συμφωνία εξαγωγής σιτηρών μέσω Ουκρανικών λιμανιών λόγω, σύμφωνα με τη Μόσχα, Ουκρανικών επιθέσεων σε στόχους στην Κρυμαία που ελέγχεται από τη Ρωσία. Ως αποτέλεσμα, αυξάνονται εκ νέου οι φόβοι για μια ανθρωπιστική κρίση στην Αφρική εάν παραταθεί το μπλόκο στις εξαγωγές. Από τον Αύγουστο, 9 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών έχουν φύγει από αυτά τα λιμάνια, συμπεριλαμβανομένων 190.000 τόνων σιταριού. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, χαρακτήρισε την αναστολή της συμφωνίας για τα σιτηρά από τη Ρωσία καθαρά εξωφρενική, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, είπε ότι η Μόσχα εργαλειοποιεί τα τρόφιμα. Στις όχθες του Δνήπερου η κατάσταση παραμένει εκρηκτική. Οι μισοί από τους αρχικούς 100.000 κατοίκους της Νικόπολης έχουν φύγει. Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν την πόλη καθημερινά από το καλοκαίρι. Η πρόσβαση στον ποταμό απαγορεύθηκε γιατί η περιοχή ναρκοθετήθηκε μέσα και έξω από το νερό. Οι ντόπιοι λένε ότι η ζωή τους εδώ και μήνες εξελίσσεται μέσα στα καταφύγια.